Το διαδίκτυο έχει μπει για τα καλά σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής μας, στην ενημέρωση, την επικοινωνία και ναι και στην κατανάλωση. Γενικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση ένας στους δύο καταναλωτές, είμαστε κοντά στο 45%, χρησιμοποιεί το διαδίκτυο για τις αγορές του. Στην Κύπρο είναι μόνο ένας στους πέντε, είναι το 21%. Αν και κανείς θα ανέμενε το ποσοστό να είναι υψηλότερο λόγω της γεωγραφίας της δημοκρατίας, εντούτοις οι αριθμοί αποδεικνύουν πως οι διαδικτυακές αγορές δεν κέρδισαν ακόμη την εμπιστοσύνη των Κύπριων καταναλωτών. Ωστόσο, η νέα ευρωπαϊκή οδηγία που τίθεται σε εφαρμογή εντός Ιουνίου σκοπό έχει να διασκεδάσει τις όποιες ανησυχίες. Βάσει αυτής, λοιπόν, ο καταναλωτής έχει το δικαίωμα επιστροφής του προϊόντος που αγόρασε διαδικτυακά εντός 14 ημερών με πλήρη επιστροφή χρημάτων και μόνο κόστος αυτό της αποστολής πίσω. Απαγορεύονται οι προσαυξήσεις για ηλεκτρονικές αγορές πιστωτικών καρτών, απαγορεύονται τα προσομοιωμένα εικονίδια επιλογής και φυσικά οι κρυφές επιβάρυνσης. Η νέα οδηγία προστίθεται στο δίκτυο προστασίας των Ευρωπαίων καταναλωτών, το οποίο μεταξύ άλλων περιλαμβάνει και το RAPEX. Κάθε χρόνο πάνω από 2.000 επικίνδυνα προϊόντα απομακρύνονται από τα ράφια των καταστημάτων της Ευρώπης χάρη στο RAPEX, το ειδικό πανευρωπαϊκό σύστημα παρακολούθησης επικίνδυνων προϊόντων. Συν και η πρώτη χρονιά που μας πέρασε, καταγράφηκαν 152 παράπονα, εκ των οποίων τα 99 ήταν από Κυπρίους και τα υπόλοιπα από επισκέπτες στο νησί. Το 42% αφορούσε τον τομέα των μεταφορών και κυρίως τις αερομεταφορές, το 12% τομείς προσωπικών αγορών και το 11% εστιατόρια και ξενοδοχεία. Όσο για τους επισκέπτες, το 29% των παραπώνων, τα πλήστα παράπονα αφορούσαν διάφορα αγαθά και υπηρεσίες. Το 20% αφορά θέματα αναψυχής και κουλτούρας, όπως συνδρομή για τηλεόραση, οπτικοακουστικός εξοπλισμός κτλ. Το 16% αφορά εστιατόρια, ξενοδοχεία και υπηρεσίες διαμονής. Πάντως οι Κύπροι έχουν ακόμα δρόμο στη διεκδίκηση των καταναλωτικών τους δικαιωμάτων, αφού δύσκολα παραπονιούνται για ελαττωματικά προϊόντα και δεν προστατεύουν αυτούς από την εκμετάλλευση, αμελώντας να χρησιμοποιήσουν ιστοσελίδες σύγκρισης τιμών.